Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα νέο βίντεο, στο βίντεο που θα σας μιλήσω για την ψυχοθεραπεία. Είναι ένα βίντεο που γυρίζω ενώ έχει νυχτώσει και κάτι το οποίο εγώ δεν κάνω σε έτσι βιντεάκια τα οποία κάθομαι ή σε βιντεάκια τα οποία στα μόνα βίντεο που εγώ γυρίζω ενώ έχει νυχτώσει έξω είναι vlog, έτσι, σε τίποτα άλλο. Μόνο σε vlog θα καθίσω να γυρίσω βράδυ. Όταν είναι έτσι ένα βίντεο σαν αυτό εδώ, σαν το σημερινό, προτιμώ το φως της ημέρας γιατί μου αρέσει και αγαπώ το φως της ημέρας, μου αρέσει η μέρα πάρα πολύ. Αλλά είναι μια δύσκολη περίοδος και είναι η μοναδική στιγμή της εβδομάδας που μπορώ να σας γυρίσω βίντεο. Τώρα που λόγω του παγετού που επικρατεί έξω έχει σχολάσει ο Κανάκης νωρίτερα και μπόρεσε να κρατήσει τον Αλέξανδρο και μπορώ κι εγώ να έχω έτσι μια-δυο ώρες στη διάθεσή μου για να μπορέσω να σας γυρίσω αυτό το βίντεο. Πριν ξεκινήσω να σας μιλάω για το θέμα ψυχοθεραπεία, θέλω να τονίσω και να πω ότι εδώ είμαι να σας διηγηθώ την προσωπική μου εμπειρία, γνώμη και άποψη. Σαν μια κοπέλα που πάει εδώ και 7 μήνες ψυχοθεραπεία, δεν κάνω πολύ καιρό, δεν είμαι ειδικός σε τίποτα από αυτά που θα σας πω. Είναι πραγματικά οι δικές μου σκέψεις και οι δικές μου απόψεις πάνω στο θέμα της ψυχοθεραπείας και δεν είμαι εδώ να το παίξω ψυχολόγος, οπότε το λέω και το τονίζω αυτό, γιατί μια φορά βγήκα και είπα κάτι για διατροφή και μου την πέσανε 2 διατροφολόγοι. Και τι είπα η κακομοίρα. Τίποτα δεν είπα. Είπα απλά ότι φτιάχνω μόνη μου μία διατροφή στο σπίτι και πέσανε να με φάνε ότι όχι, πρέπει να πάτε στον ειδικό και να μην φτιάχνετε μόνοι σας στο σπίτι διατροφή. Και πραγματικά με στενοχώρησε πάρα πολύ γιατί εγώ το πήρα πολύ διαφορετικά. Ότι είναι άλλος ο σκοπός των μηνυμάτων αυτών που διάβασα και δεν είναι ο σκοπός που εκείνοι θέλανε να μου περάσουν. Τέλος πάντων, οπότε γι' αυτό το τονίζω. Ναι, είμαι καλυμμένη, ότι δεν είμαι ψυχολόγος, ούτε έχω σπουδάσει κάτι πάνω στο θέμα. Είμαι μια κοπέλα που απλά ξεκίνησε πριν 7 μήνες να κάνει ψυχοθεραπεία. Να σας πω λίγο έτσι το... να σας κάνω ένα μικρό story time πώς εγώ έφτασα στο να πηγαίνω για ψυχοθεραπεία. Αρχικά ήθελα να ξεκινήσω ψυχοθεραπεία πριν μείνω έγκυος. Είμαι ένα κορίτσι, είμαι από κορίτσι, αν και είμαι 32, δεν πειράζει. Είμαι ένα κορίτσι το οποίο έχει και είχε πάρα πολλές φοβίες, σε πάρα πολλά θέματα. Και ένιωθα την ανάγκη ότι πρέπει να ξεκινήσω ψυχοθεραπεία για να βελτιώσω την ποιότητα της ζωής μου πάνω σε αυτούς τους φόβους που είχα. Όμως δεν το έκανα ποτέ. Δεν πήγα ποτέ, δεν πήγα καν ποτέ σε διαδικασία να ψάξω, να βρω έναν ή μία ψυχοθεραπεύτρια που να πάω. Μετά, η επόμενη περίοδος που χρειάστηκα πάρα πολύ ψυχολόγο ήταν η περίοδος της εγκυμοσύνης. Γιατί σας έχω πει ότι πέρασα πάρα πολύ δύσκολη εγκυμοσύνη, δεν το χάρηκα καθόλου. Ήθελα από μικρή να δημιουργήσω οικογένεια και είχα πάντα στο μυαλό μου τις ημέρες της εγκυμοσύνης ότι θα είμαι με τη στρουμπουλή μου, την κοιλιά, θα κάνω τις βόλτες μου, θα μπορώ να χαϊδεύω την κοιλιά μου, να πάω να ψωνίσω τα πράγματα για το παιδί. Όλα αυτά τα οποία δεν κατάφερα να τα κάνω, δεν κατάφερα να τα κάνω λόγω των προβλημάτων τέλος πάντων που είχα στην εγκυμοσύνη. Το άφησα και στην εγκυμοσύνη γιατί πραγματικά δεν μπορούσα το κρεβάτι να πάω στο μπάνιο. Δεν γινότανε, ήμουν πραγματικά ερείπιο. Και μετά μια περίοδος που χρειάστηκα πάρα πολύ να ξεκινήσω ψυχοθεραπεία ήταν αφού βγήκε ο Αλέξανδρος από την εντατική. Ο Αλέξανδρος, για όσους δεν γνωρίζουν, όταν γεννήθηκε μπήκε στη ΜΕΝ, γιατί γεννήθηκε πρόωρα. Και ήταν μια περίοδος της ζωής μου η οποία ήταν από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής μου. Και ελπίζω να ήταν η πρώτη τελευταία, γιατί μετά από αυτήν ήρθε και άλλη δύσκολη περίοδος. Τέλος πάντων, ούτε εκεί το είχα πάρει απόφαση, έβρισκα και δικαιολογίες, ενώ έλεγα στον εαυτό μου ότι πρέπει να ξεκινήσει ψυχοθεραπεία, έβρισκα και δικαιολογίες, λίγο ο κορονοϊός, λίγο το ένα, λίγο το άλλο, δεν πήγα ποτέ. Και αφορμή στο να ξεκινήσω και πάρα πολύ απότομα και γρήγορα ψυχοθεραπεία ήτανε το ατύχημα του Αλέξανδρου το καλοκαίρι. Για όσα κορίτσια πάλι δεν γνωρίζουν, να σας πω, με τον Αλέξανδρο είχαμε ένα πάρα πολύ σοβαρό ατύχημα το καλοκαίρι. Δεν θέλω να επεκταθώ παραπάνω πάνω σε αυτό το κομμάτι, γιατί δεν είμαι ακόμα έτοιμη να μιλήσω για αυτό το θέμα. Εδώ δεν είμαι έτοιμη να μιλάω για αυτό το θέμα ακόμα και με τους δικούς μου ανθρώπους, πόσο μάλλον να βγω να το πω και σε όλους εσάς έτσι εδώ δημόσια. Είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο που πέρασα εγώ μόνη μου για αρχή, γιατί ήμασταν οι δυο μας στο σπίτι. Είναι κάτι το οποίο έπρεπε να διαχειριστώ μόνη μου και ήμουν σε πάρα πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση και εκείνη την ημέρα ήμουν τόσο στρεσαρισμένη από όλο αυτό, τόσο στεναχωρημένη, πραγματικά ένιωθα ότι η καρδιά μου θα εκραγεί σε 1000 κομμάτια, που πήρα έναν άνθρωπο που ήξερα ότι πήγαινε παλιότερα για ψυχοθεραπεία αλλά σταμάτησε, έκανε τις συνεδρίες του και σταμάτησε. Πήρα τηλέφωνο και είπα κλείσε μου ραντεβού με την ψυχοθεραπεύτριά σου, το έχω ανάγκη. Και 2 μέρες μετά βρέθηκα
στον καναπέ της ψυχοθεραπεύτριας και κάπως έτσι ξεκίνησα την ψυχοθεραπεία. Κάτι το οποίο είναι από τα καλά που βγήκαν από το ατύχημα του Αλέξανδρου, γιατί πάντα από κάτι άσχημο βγαίνουν και καλά πράγματα και το κατάλαβα αργότερα αυτό, με βοήθησε η ψυχοθεραπεία να καταλάβω ότι από τα άσχημα βγαίνουν και καλά πράγματα. Και πραγματικά μπορώ να σας πω ότι βοηθήθηκα πάρα πολύ. Μπορεί στην αρχή να σας είπα ότι ακόμα δεν είμαι έτοιμη να συζητήσω για αυτό το θέμα, αλλά μπορώ να σας πω ότι πλέον μπορώ τις σκέψεις μου που κάνω για εκείνες τις ημέρες και για τις ημέρες που ακόμα έρχονται, γιατί δεν έχει τελειώσει ακόμα, τέλος πάντων, μπορώ να τις κατευθύνω πιο σωστά, μπορώ να με ηρεμώ τις στιγμές που μπορεί να με πάρει κάτι από κάτω, είτε πάνω σε αυτό το θέμα, είτε πάνω σε άλλα πράγματα. Και πραγματικά θα σας το πω μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου και θα νιώσω πάρα πολύ όμορφα αν μια κοπέλα από εσάς ή ένα γόρι από εσάς μου στείλει μήνυμα το επόμενο διάστημα και μου πει λόγω του βίντεο σου ξεκίνησα ψυχοθεραπεία και πραγματικά βοηθήθηκα. Αυτό θα είναι για εμένα η καλύτερη ανταμοιβή. Θα σας πω κάτι το οποίο ίσως το έχετε ακούσει από πάρα πολύ κόσμο, αλλά το λέω και το νιώθω με όλο μου το είναι. Να ξέρετε πως η ψυχοθεραπεία είναι ό,τι καλύτερο έχω, βασικά είναι το καλύτερο δώρο που έχω κάνει στον εαυτό μου. Ακόμα και από το πιο ακριβό πράγμα που μπορεί να μου έχω αγοράσει δώρο, γιατί ξέρετε ότι είμαι ένας άνθρωπος που θέλω να μου παίρνω δώρα. Αυτό είναι το καλύτερο δώρο που μου έκανα και συνεχίζω και κάνω στον εαυτό μου. Εγώ τώρα, επειδή πάρα πολλοί θα με ρωτήσετε για το ποια είναι η ψυχοθεραπεύτρια που πηγαίνω, δεν θα σας πω ποια είναι η ψυχοθεραπεύτρια που πηγαίνω, γιατί. Γιατί έχω συζητήσει μαζί της κάποια πράγματα και μου έχει πει η ίδια ότι δεν έχει χρόνο καθόλου ούτε για μισό ραντεβού να βάλει κάποιο άτομο. Οπότε είναι πραγματικά... Δεν υπάρχει λόγος να σας πω ποια είναι η ψυχοθεραπεύτρια μου από τη στιγμή που δεν θα μπορεί να σας δεχτεί. Αλλά είμαι σίγουρη ότι υπάρχουν πάρα πολλοί αξιόλογοι ψυχολογικοί έξω. Εγώ δεν μπήκα στη διαδικασία. Εγώ όταν θέλω να ψάξω έναν γιατρό θα ρωτήσω πρώτα τους γύρω μου και μετά θα μπω στο Google να γκουγκλάρω. Να δω κριτικές που μπορεί να έχει κάνει ο κόσμος, θέλω να βλέπω το βιογραφικό τους. Μπορείτε κι εσείς να κάνετε το ίδιο. Να μπείτε να διαβάσετε βιογραφικά, να ρωτήσετε τους γύρω σας τι ξέρουν, κάποια γνωστή, γνωστού, οτιδήποτε, για να μπορέσετε να βρείτε έτσι έναν καλό ψυχολόγο, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν και διάφορα εκεί έξω. Έχουμε ακούσει κατά καιρούς έτσι διάφορα. Εμένα όμως δεν ήταν, ενώ αν δεν είχε γίνει όλο αυτό με τον Αλέξανδρο, θα είχα μπει σε αυτή τη διαδικασία. Την αρχίζω να ρωτάω δεξιά και αριστερά, να μπαίνω στο Google, κριτικές, βιογραφικά και όλα αυτά. Εγώ όμως δεν είχα αυτή την πολυτέλεια. Εγώ είχα ανάγκη εκείνες τις μέρες από υποστήριξη, από ψυχολογική υποστήριξη. Και κατάλαβα εκείνες τις μέρες ότι μόνο ένας ειδικός μπορεί να μου δώσει αυτή την υποστήριξη και όχι τόσο η γύρω μου. Εννοείται ότι η αγάπη που δέχτηκα. Από όσους δέχτηκα αγάπη, γιατί δεν δέχτηκα και αγάπη εκείνες τις ημέρες, να ξέρετε, τέλος πάντων. Ήταν για μένα μια λύτρωση, αλλά κατάλαβα κατευθείαν ότι χρειάζομαι τη βοήθεια ενός ειδικού. Και έτσι και ξεκίνησα και πραγματικά δεν το μετανιώνω. Δεν είναι μια οικονομική θεραπεία ή ψυχοθεραπεία. Χαλάς αρκετά χρήματα. Πρέπει να διαθέσεις κάποια χρήματα γι' αυτό, αλλά έχω κόψει από άλλα πράγματα τα οποία θα έπαιρνα, θα έκανα ή οτιδήποτε για να μπορέσω να πηγαίνω για την ψυχοθεραπεία μου και να βελτιώσω την ψυχική μου κατάσταση, για να βρω την ψυχική μου ηρεμία. Το πιο σημαντικό που πέτυχα μέσα σε αυτούς τους 7 μήνες ψυχοθεραπείας, πέρα του ότι πλέον μπορώ να διαχειρίζομαι κάποια πράγματα πιο καλά από ό,τι πριν, π.χ. θυμώ. Με βλέπετε έτσι, μην νομίζετε, κι εγώ θυμώνω, έχω κι εγώ θυμό, έχω κι εγώ, είμαι άνθρωπος και έχω όλα τα συναισθήματα και σας το λέω αυτό γιατί πολλές μου γράφετε «Μαρινέλη, πώς γίνεται να είσαι τόσο ήρεμη, Μαρινέλη, πώς γίνεται με ένα παιδί σε αυτήν την ηλικία να είσαι τόσο ήρεμη, να έχει το σπίτι σου τόσο καθαρό». Μην νομίζετε ότι πάντα είναι όλα έτσι, μην νομίζετε ότι κι εγώ πάντα είμαι ευδιάθετη, χαρούμενη, ζεν. Υπάρχουν στιγμές της ημέρας μου τις οποίες έχω ένταση και θέλω κάπου κι εγώ να τη βγάλω αυτή την ένταση. Συνήθως τη βγάζω με το να καθαρίζω. Έτσι βγαίνει εμένα η ένταση μου, μου αρέσει αυτό. Αλλά πλέον έχω μάθει να διαχειρίζομαι καλύτερα αυτές τις καταστάσεις. Όχι πάντα, αλλά τις περισσότερες φορές. Και επίσης, ένα πάρα πολύ σημαντικό πράγμα το οποίο διορθώθηκε σε μένα με την ψυχοθεραπεία είναι ότι βρήκα τον ύπνο μου. Θα θυμάστε, κοπέλες που με ακολουθείτε χρόνια και παρακολουθείτε τα βίντεο μου, ότι είμαι ένας άνθρωπος που συνέχεια έβγαινα και σας γκρίνιαζε και έλεγα
Πω πω σήμερα κοιμήθηκα μόνο 4 ώρες και ξύπνησα και λέγα ότι χόρτασα. Ή πω πω χθες μου πήρε 2 ώρες να κοιμηθώ ή και παραπάνω. Είμαι ένας άνθρωπος που δεν τα πήγαινα καλά με τον ύπνο. Συνεχίζω να μην τα πάω καλά με τον ύπνο, θα σας πω. Και αυτό κατάλαβα ότι παλιότερα ήρθε στη ζωή μου από ένα πάρα πολύ έτσι έντονο περιστατικό που έγινε στην οικογένειά μας, κάτι πάρα πολύ δυσάρεστο και άσχημο. Ήμουνα πάρα πολύ μικρή τότε. Παρ' όλα αυτά, όλη αυτή η ένταση που έζησα εκείνο το διάστημα την κουβαλούσα και ακόμα την κουβαλάω μέσα μου. Και όλο αυτό κατάλαβα ότι όλη αυτή η κατάσταση με έκανε να μην μπορώ να κοιμηθώ ειδικά εύκολα. Δεν θα πω το ότι κοιμόμουν λίγες ώρες, αλλά το ότι δεν μπορούσα να κοιμηθώ, το ότι ακουμπούσα το κεφάλι μου στο μαξιλάρι και έκανα ώρες να κοιμηθώ. Δεν μπορώ να σας εξηγήσω, μιλάμε για ώρες. Όμως τους τελευταίους μήνες αυτό έχει διορθωθεί και θέλω να σας πω ότι με το που ακουμπάω το κεφάλι μου στο μαξιλάρι, δεν περνάνε 5 λεπτά, τέλος. Αυτό έχει διορθωθεί περίπου τους τελευταίους 5 μήνες. Τους τελευταίους 5 μήνες κοιμάμαι κατευθείαν. Δεν μπορώ να σας πω ότι κοιμάμαι πολύ, γιατί μάλλον όντως εγώ με τον ύπνο δεν συμπαθιόμαστε. Γιατί μπορεί, ας πούμε, να αποφασίσω να κλείσω τα μάτια μου στις 2 το βράδυ. Το αργότερο 8 η ώρα έχω ξυπνήσει. Το συνηθισμένο είναι για μένα να ξυπνώ 7 με 7.30 το πρωί, χωρίς να έχω κάποιο λόγο να σηκωθώ. Είναι ένα βιολογικό ρολόι το οποίο με ξυπνάει. Απλά μπορεί να είμαι λίγο πιο κουρασμένη την επόμενη μέρα, ίσως να έχω ξενυχτήσει λίγο περισσότερο την προηγούμενη μέρα και να πάει 8. Πάνω από το 8 δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν πάει. Όμως διορθώθηκε αυτό που με βασάνιζε περισσότερο, γιατί εμένα δεν με πείραζε το ότι κοιμόμουν λίγες ώρες, με πείραζε το ότι αργούσα να κοιμηθώ, δεν με έπαιρνε ο ύπνος από τις σκέψεις. Οι σκέψεις ήταν το πρόβλημά μου. Και αυτό διορθώθηκε με την ψυχοθεραπεία. Ηρέμησα, χαλάρωσα, έβγαλα κάποιες φοβίες τις οποίες είχα μέσα μου, έχω ακόμα δρόμο, δεν τελείωσα στους 7 μήνες. Το καλό όμως είναι ότι η δική μου ψυχοθεραπεύτρια, λίγο που το έχουμε συζητήσει, είναι της άποψης ότι δεν χρειάζεται να κάνεις χρόνια πολλά ψυχοθεραπεία και είναι κάτι το οποίο και εγώ σαν Μαρινέλη το βλέπω λάθος. Συγχωρέστε με αν εσείς πιστεύετε, αν κάποιος ειδικός με παρακολουθεί αυτή τη στιγμή και πιστεύει ότι όχι, κάποιος ασθενής μπορεί να κάνει και 20 και 30 και 40 και 50 χρόνια ψυχοθεραπεία. Για μένα το να κάνει συστηματικά ψυχοθεραπεία είναι έτσι κάποια λίγα χρόνια, δεν θέλω να πω αριθμό, αλλά νιώθω στο μυαλό μου ότι έχω καταλήξει κάπου και μετά καλό είναι να πηγαίνεις απλά αραιά και πού. Αυτό έχω εγώ στο μυαλό μου. Μπορεί να είναι λάθος. Δεν λέω ότι είναι λάθος για εσάς που μπορεί να το κάνετε. Νιώθω ότι είναι λάθος για εμένα να το κάνω. Και επειδή βλέπω ότι και η ψυχολόγος μου λειτουργεί έτσι, χαίρομαι και έχουμε ταιριάξει και πάρα πολύ και είμαι από τους τυχερούς που βρήκανε ψυχοθεραπευτή που τέριαξαν κατευθείαν, γιατί έχω ακούσει πάρα πολύ κόσμο να διαμαρτύρεται γι' αυτό, δηλαδή και από εσάς και από γνωστά μου άτομα να μου έχουν πει ότι δεν μπορώ να βρω, έχω πάει ήδη σε 2-3 και δεν μπορώ να καταλήξω. Να σας πω κάτι, δεν το βλέπω κακό. Δεν το βλέπω κακό να αλλάξεις και να πας και σε τρίτο και σε τέταρτο και σε πέμπτο μέχρι να βρεις τον άνθρωπο που θα σου ταιριάξει. Σίγουρα κάποια στιγμή θα βρεις κάποιον να σου ταιριάξει. Οπότε για μένα δεν είναι κακό και μην τρέπεστε το να αλλάζετε ψυχοθεραπευτή και δεν είναι κακό να πεις στον ψυχοθεραπευτή σου ότι μετά από 1-2-3 συνεδρίες ότι δεν θέλω να συνεχίσουμε. Δεν χρειάζεται να δώσεις εξηγήσεις, είναι απλό. Δεν θέλω να ξεκινήσω. Ή να συνεχίσω. Μπορεί να φτάσεις και σε ένα σημείο που να έχεις κάνει π.χ. ένα χρόνο ψυχοθεραπεία και να πεις ότι φτάνει. Δεν θέλω άλλο, νιώθω ok με αυτό. Ένας από τους λόγους οι οποίοι τόσο καιρό δεν με έκαναν να ξεκινήσω ψυχοθεραπεία, ενώ ένιωθα έντονα ότι το έχω ανάγκη να ξεκινήσω από χρόνια πριν, ο πρώτος λόγος ήταν ότι δεν ήμουν έτοιμη να το κάνω. Νιώθω ότι όταν είσαι έτοιμος, ξεκινάς ψυχοθεραπεία. Και ο δεύτερος πάρα πολύ σημαντικός λόγος είναι ότι κάποιοι στον περίγυρό μου με είχαν κάνει να νιώθω ότι η ψυχοθεραπεία είναι μια μόδα. Έτσι νόμιζα για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα της ζωής μου, ότι η ψυχοθεραπεία είναι μόδα. Και αυτό το νόμιζα, παιδιά, γιατί είχα βρεθεί σε συζητήσεις, είχα βρεθεί συγκεκριμένα σε μια συζήτηση να λέει μια κοπέλα ότι ξεκίνησε ψυχοθεραπεία γιατί ξεκίνησε η τάδε. Και αφού ξεκίνησε η τάδε, θα ξεκινήσω και εγώ ψυχοθεραπεία. Δεν είναι μόδα. Την ψυχοθεραπεία την ξεκινάς επειδή πραγματικά είσαι αποφασισμένος να φτιάξεις κάποια πράγματα του εσωτερικού σου κόσμου. Να διορθώσεις, να αλλάξεις, να αποβάλεις ό,τι θέλει ο καθένας να πάει να κάνει τέλος πάντων με την ψυχοθεραπεία. Εγώ ξεκίνησα ψυχοθεραπεία για να μπορέσω να διαχειριστώ το ατύχημα του Αλέξανδρου. Αυτός ήταν ο βασικός μου στόχος.
Είχαμε εκεί επικεντρωθεί στα πρώτα μας ραντεβού με την ψυχολόγο. Μετά όμως είδα ότι αφού βοηθιέμαι τόσο πολύ πάνω σε αυτό, θα μείνω και θα βοηθήσω τον εαυτό μου να αποβάλει και όλα τα υπόλοιπα πράγματα που δεν θέλει πλέον να νιώθει, να αισθάνεται, να κάνει αυτές τις σκέψεις ή οτιδήποτε. Θέλω να σας πω ότι μέσα σε αυτούς 7 μήνες υπήρξαν 3 συνεδρίες, τις οποίες έφυγα. Και όταν μπήκα στο αυτοκίνητο και κάθισα και σκέφτηκα τι πήρα σήμερα από την ψυχανάλυση, συνειδητοποίησα ότι δεν πήρα τίποτα. Και αυτό γιατί υπήρχαν πάρα πολλές φορές που εγώ πήγαινα για ψυχοθεραπεία πάρα πολύ φορτισμένη συναισθηματικά, που ό,τι και αν μου έλεγε η ψυχολόγος μου εκείνη την ώρα, εγώ ήμουνα σε άλλο πλανήτη, σε άλλο κόσμο και δεν άφηνα τη γιατρό, θα την πω γιατρό, γιατί πραγματικά είναι, γιατρεύουν ψυχές πραγματικά, το λέω και το νιώθω και το εννοώ και το πιστεύω αυτό που σας λέω, ότι δεν την άφησα τη γιατρό να με βοηθήσει εκείνη την ημέρα, να βοηθηθώ ψυχολογικά πάνω στο θέμα της συζήτησης που είχαμε. Τώρα που σας έλεγα αυτό, μου ήρθε στο μυαλό να σας αναφέρω και κάτι άλλο, αλλά τι είναι αυτό? Δεν θυμάμαι. Θέλω όμως να σας πω ότι είναι τόσα πολλά αυτά τα πράγματα που θα ήθελα να καθίσω να σας πω για την ψυχοθεραπεία, που νομίζω ότι μπορούμε να μιλάμε όλες ώρες ατελείωτες. Δεν θέλω όμως να βγει πάνω από 20 λεπτά αυτό το βίντεο. Δεν θέλω να κουράσω. Νομίζω πως σας είπα τα πιο βασικά κομμάτια τα οποία ήθελα να σας μεταφέρω πάνω στη διαδρομή που κάνω εγώ αυτούς τους 7 μήνες με την ψυχοθεραπεία και με την ψυχολόγο μου. Το πιο σημαντικό κομμάτι για μένα είναι να βρείτε ένα σωστό ειδικό. Μου είπε μια κοπέλα, όταν σας είπα στο vlog μας ότι έχω ξεκινήσει ψυχοθεραπεία, μου έστειλε μια κοπέλα προσωπικό μήνυμα να με ρωτήσει ποια είναι η ψυχοθεραπεύτριά μου και μου είπε: Μαρινέλη, συγγνώμη που σε ρωτάω, απλά εγώ πηγαίνω εδώ και περίπου 2-3 μήνες σε μια ψυχολόγο και όταν κλαίω, κλαίει. Και εμένα μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό, γιατί πραγματικά μου φαίνεται παράλογο το να είσαι στην ψυχοθεραπεύτριά σου και να κλαίει επειδή κλαίς. Κάτι συμβαίνει. Εγώ της πρότεινα, με όλη μου την καλή διάθεση, άμα θέλει να επισκεφτεί μια άλλη ψυχοθεραπεύτρια, έναν άλλο ψυχοθεραπευτή, να πάρει μια γνώμη και από εκεί, να πάρει μια γνώμη εννοώντας να αποκτήσει μια άποψη για έναν άλλο ψυχολόγο και να κρίνει εκείνη αν πρέπει να αλλάξει ή όχι. Δεν είμαι από τους ανθρώπους που λένε στον άλλον άφηγε από αυτό το γιατρό, άφηγε από αυτό. Δεν είμαι. Το θέμα είναι ο καθένας πως έχει στο μυαλό του κάποια πράγματα και τι θέλει. Οπότε έτσι λειτουργήσα και με τη συγκεκριμένη την κοπέλα και απλά θέλω να σας το μεταφέρω αυτό που τη συνέβη, γιατί θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο λάθος αυτό, το να βρεις μια ψυχοθεραπεύτρια που να κλαίει επειδή κλαίς. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί ο ασθενής, ας το πούμε έτσι, να βοηθηθεί επειδή εσύ κλαίς απέναντι στον ασθενή σου. Δεν ξέρω αν είναι κάποια πρακτική. Δεν ξέρω, δεν είμαι ειδικός. Αλλά θεωρώ ότι εγώ αν έβλεπα την ψυχοθεραπεύτρια μου να κλαίει επειδή κλαίω, θα πήγαινε και θα τη σιγάιδευα την πλάτη και θα τη έλεγα: Λέει, ρέμιση, είναι όλα καλά. Και εκεί θα γίνεται μια αλλαγή ρόλων, να σας το πω έτσι. Οπότε ψάξτε, αν θέλετε και αν νιώθετε έτοιμοι και έτοιμες να ξεκινήσετε ψυχοθεραπεία, ξεκινήστε. Πηγαίνετε έστω για μία θεραπεία. Για μία θεραπεία. Δεν χρειάζεται να δεσμευτείτε σε κάτι. Δεν είστε υποχρεωμένοι να δεσμευτείτε σε κάτι. Ξεκινήστε ψυχοθεραπεία να δείτε πώς μπορείτε να αλλάξετε πάρα πολλά πράγματα στην καθημερινότητά σας. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό επίσης που θέλω να σας πω πριν κλείσω, γιατί έχω φτάσει 20 λεπτά και θέλω να κλείσω το βίντεο, είναι ότι εγώ το έχω έτσι στο μυαλό μου τουλάχιστον. Απλά θέλω να σας πω, μήπως όταν ξεκινήσετε ψυχοθεραπεία, δείτε κι εσείς αν αυτή η μέθοδο σας βοηθάει καλύτερα. Εγώ στην ψυχοθεραπεία πάω όχι για να μου βρει ψυχολόγος λύση στο πρόβλημά μου, πάω γιατί θέλω να με βοηθήσει να βρω την λύση στο πρόβλημά μου. Αυτό. Κάτι έχει πάθει φωνή μου τώρα και έχει κλείσει, επειδή μιλάω σύνολα 20 λεπτά, γιατί το έχω ξαναγυρίσει αυτό το βίντεο, αλλά επειδή κάτι με πήρε λίγο από κάτω, το ξαναγύρισα από την αρχή. Και επειδή μιλάω 40 λεπτά, τώρα έχει αρχίσει και κλείνει η φωνή μου. Οπότε αυτό να το έχετε πάρα πολύ στο μυαλό σας, ότι πάμε να μας βοηθήσει να βρούμε λύση στο πρόβλημά μας. Μας δίνει τις βάσεις και εμείς πρέπει να τις χτίσουμε. Δεν πάμε κατευθείαν ότι, α, όχι, πες μου τι να του πω ή τι να της πω ή πώς να αυτό. Πάμε να βρούμε, να μας βοηθήσει να βρούμε εμείς μόνοι μας
τη λύση στο πρόβλημά μας. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό να το έχετε στο μυαλό σας. Αν θα πάτε σε ψυχοθεραπευτή, να δείτε και εκείνος πώς λειτουργεί και αν σας βοηθάει και αυτό που λέω εγώ έτσι. Μπορεί να σας βοηθάει ότι, α, όχι, θέλω κατευθείαν λύση, πες μου τι να κάνω. Θα κλείσω το βίντεο εδώ. Δεν θέλω να σας πω περισσότερα πράγματα γιατί δεν θέλω να πω κάτι το οποίο μπορεί. Ναι, είτε να είναι λάθος, γιατί και εγώ τώρα σας είπα, σας μιλάω σε μια κοπέλα η οποία κάνω ψυχοθεραπεία και δεν θέλω να μεταφέρω κάτι λάθος, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για κάποιους ανθρώπους, είναι μια πάρα πολύ σημαντική βοήθεια, οπότε δεν θέλω κάποιον να αποτρέψω στο να πάει για ψυχοθεραπεία, είμαι εδώ για να κάνω κόσμο να πάει ένα βήμα πιο κοντά σε έναν ψυχοθεραπευτή, αυτό νιώθω, νιώθω την ανάγκη να σας μεταφέρω αυτή την δική μου εμπειρία, να σας πω ότι έχω βοηθηθεί πάρα πολύ, σε πάρα πολλούς τομείς, έχω δρόμο μπροστά μου, 7 μήνες δεν είναι τίποτα, έχω πάρα πολύ δρόμο μπροστά μου, αλλά νιώθω πάρα πολύ περήφανη για τον εαυτό μου που έχω καταφέρει να βρω πράγματα τα οποία δεν μου άρεσαν σε μένα και να τα αλλάξω και να τα κάνω καλύτερα. Κάποια τα έχω αλλάξει ριζικά, κάποια δεν τα έχω αλλάξει καθόλου, κάποια τα έχω αλλάξει λίγο. Αλλά δεν έχει σημασία, δεν είμαι εδώ για να. Δεν θέλω να τιμωρήσω τον εαυτό μου. Προσπαθώ για το καλύτερο. Και αφήνω τον εαυτό μου να φτάσει μέχρι εκεί που μου το επιτρέπω. Για να καταλάβετε. Αυτό. Λοιπόν, αυτά. Εννοείται ότι κάτω στα σχόλια περιμένω τις εμπειρίες και τις γνώσεις και τις γνώμες. Τις γνώμες. Οποιοδήποτε ή οποιασδήποτε. Να ξαναπώ πάλι ότι έτσι και κάποιος ψυχοθεραπευτής που παρακολουθεί αυτό το βίντεο ή κάποια κοπέλα μπορεί να κάνει χρόνια, μην πέσετε να με φάτε, πραγματικά λέω την άποψή μου σαν ένα απλό κορίτσι που κάνει ψυχοθεραπεία και αυτό το τονίζω γιατί πραγματικά έχει τύχει να γνωρίσω δύο ανθρώπους, όχι πολύ κοντινοί μου ευτυχώς, οι οποίοι τύχαινε να κάνανε ή να κάνουν χρόνια ψυχοθεραπείας και τα λεγόμενα της ψυχολόγου να προσπαθούσαν να τα εφαρμόσουν σε μένα. Δηλαδή προσπάθησαν να μου το παίξουν ψυχολόγοι επειδή νομίζαν ότι πάνε σε ψυχοθεραπεία και ότι okay, ναι, έχω πάρει μάστερ στην ψυχοθεραπεία και είμαι εδώ να σε ψυχολογήσω και να σου μεταφέρω τις γνώσεις μου πάνω σε αυτό. Για μένα είναι πάρα πολύ λάθος αυτό. Άλλο να βρίσκεσαι με μια φίλη σου και να τη βοηθήσεις στο να... Να της πεις μια καλή κουβέντα, να τη βοηθήσεις σε ένα προβληματισμό της και άλλο να προσπαθήσεις να της, πώς να σας το πω, να κάνεις πάνω της τις πρακτικές, ας πούμε, που σου έχει πει η ψυχολόγος ή ο ψυχολόγος σου να κάνεις. Αυτό, δεν ξέρω αν έγινε κατανοητής αυτό που λέω, αλλά μου έχει τύχει να γνωρίσω δύο άτομα τα οποία επειδή κάνανε αλφα χρόνια, ξέρω εγώ, ψυχοθεραπείας, να την έχουν δει ψυχοθεραπευτές, να σας το πω και έτσι. Και είναι πάρα πολύ λάθος και ήταν και από τις φάσεις που έλεγα ότι έτσι θα γίνω κι εγώ άμα ξεκινήσω ψυχοθεραπεία και με έκανε να μην θέλω να πάω. Τέλος πάντων, αυτό είναι μεγάλο λάθος. Πηγαίνουμε στον ψυχοθεραπευτή να μας μάθει κάποια πράγματα για να εφαρμόζουμε σε εμάς και μόνο σε εμάς. Αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης να έχετε στο μυαλό σας γιατί μπορεί να σας έχει τύχει ήδη και εσάς αυτό ή να σας τύχει στο μέλλον. Αυτά, βλέπετε ότι σιγά σιγά μου έρχονται και άλλα. Θα ήθελα να πω και άλλα πάρα πολλά περισσότερα, αλλά καλύτερα να σταματήσω εδώ. Ελπίζω να σας βοήθησα, ελπίζω πραγματικά να σας έφερα ένα βήμα πιο κοντά στην ψυχοθεραπεία και πραγματικά περιμένω με όλη μου την καρδιά το πρώτο μήνυμα που θα έρθει και θα μου πει εξαιτίας σου έκλεισα μήνυμα ραντεβού για ψυχοθεραπεία. Αυτά, εμείς θα τα πούμε πάλι στο επόμενο βιντεάκι, μέχρι τότε να περνάτε υπέροχα και να προσέχετε.